ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μαζί εδώ. Και όλα έτοιμα για να αρχίσει η αναμέτρηση, διαιτητές από το Ισραήλ. Ο Χαΐμ Γιάκοφ στη μέση, ο Εγιάλ πρώτος βοηθός, ο Ραν δεύτερος. Ο Γιάκοφ είχε σφυρίξει το ντέρπι του Αποέλ με την Ομόνια στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 1-0 είχε κερδίσει η Ομόνια με γκολ του Αλονεύτη. Η Ομόνια που έχει 67 βαθμούς, η Ανόρθωση παρέμεινε στους 63, το Αποέλ έφτασε στους 62 και ο Απόλλωνας είναι στους 58. Βλέπετε τον Λεάντρο, εδώ είναι ο Κρισμάρεβιτς, ο Λεάντρο με προστατευτικά γυαλιά, θα τον ξαναδούμε και σε κοντινό πλάνο. Είχε τραυματιστεί στον αγώνα στο Τσίριο. Οι δύο αρχηγοί, ο Ηλίας ο Χαραλάμπους και ο Αργεντινός ο Κιντέρος και ο Τάκης Λεμονής, που αγωνιά τόσο όσο, ίσως και περισσότερο από όλους, θέλει να στεφθεί με επιτυχία για την ομάδα του το σημερινό παιχνίδι, έτσι ώστε πέσε η μπάλα στα πόδια του και την έστειλε στα δίκτυα. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ, διαμαρτύρονται πάντως οι παίκτες του Απόλλωνα. Απ' τη σέντρα εδώ ο Ηλίας ο Χαραλάμπους παίζει την μπάλα με το χέρι. Έπαιξε την μπάλα με το χέρι ο Χαραλάμπους. Δεν το πρόσεξε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός. Το γκολ μέτρησε και η Ομόνια προηγείται 1-0. Λιμώνω τη νίκη. Εδώ βεβαίως καταλαβαίνετε όλοι ποιος είναι. Τον γνωρίζετε όλοι, ιδιαίτερα οι φίλοι της Ομόνιας. Μάρκο Ράιλε Ράουφμαν, ο οποίος παρεμπιπτόντως να πούμε το 2003 στο τελευταίο παιχνίδι που η Ομόνια ξανά εδώ το σούτ από τον Αβραάμ. Και η μεγάλη απόκρουση από τον Γιωργαλίδη είναι μέσα στις περισσότερες φάσεις. Εδώ από αυτή την κίνηση του Λεάντρο, περισσότερο για σούτ πήγε. Εδώ από αυτή τη μεγάλη παλιά βγήκε ο Γιωργαλίδης με τον Κακά, δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Και στο κατέβασμα δεν μπόρεσε ούτε ο Ντάβιτσον, ο Σάλες είτε αυτός που από κοντά σκόραρε. Εδώ η άστοχη έξοδος από τον Γιωργαλίδη, δεν μπόρεσε ούτε ο Ντάβιτσον, με αποτέλεσμα ο Σάλες να κάνει το 1-1, 2 λεπτά πριν το τέλος. Δόθηκε η ευκαιρία στους φίλους του Απόλλωνα να πανηγυρίσουν έξαλλα και πλέον απομένουν 2 λεπτά για την Ομόνια για να πετύχει το γκολ, να πάρει την νίκη την οποία είχε στο χέρι, αλλά τώρα φαίνεται ότι πλέον θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να κερδίσει. Την αντίδραση του κόσμου δεν το πιστεύουν, πως κατάφεραν οι παίκτες τους να δεχθούν γκολ.